υπάρχουν φυσιολογικές διακυμάνσεις στην θερμοκρασία του σώματος. Μετά από ένα γεύμα, μετά κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, γοερό κλάμα, έκθεση στον ήλιο και στη θερμό και υγρό περιβάλλον. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, αυτό που έγινε χθες την Αγία Παρασκευή, αυτό που γίνεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης, είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται να υλοποιείται και με πάρα πολύ καλό τρόπο από το Δήμο Κοζάνης και τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί πιστεύουμε ότι η ενημέρωση του πληθυσμού και δι' των δημοτικών διαμερισμάτων, επειδή η Κοζάνη συνήθως δεν φίδεται τέτοιων εκδηλώσεων, είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου το ότι η προληπτική ιατρική, η πρόληψη, μετά από τις ομιλίες και αυτές τις εκδηλώσεις από καταξιωμένους συναδέλφους, από συναδέλφους με εμπειρία και κλινική εμπειρία και θεωρητική, πιστεύω ότι βοηθάει όχι μόνο στο να προστατεύσει την υγεία του πληθυσμού, δεν βοηθάει μόνο στο να προάγουμε την υγεία στην περιοχή μας, βοηθάει και οικονομικά στη συγκυρία που ζούμε σήμερα, δεδομένου ότι καλά ενημερωμένος πολίτης αρρωσταίνει λιγότερο, χρεώνει λιγότερο την οικογένειά του και στο κάτω-κάτω της γραφής χρεώνει και λιγότερο ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει δεχτεί τεράστιες περικοπές τα τελευταία χρόνια. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι αυτό θα συνεχιστεί και αυτόν τον χρόνο. Πιστεύω να εξαπλωθεί σε άλλους Δήμους, γιατί ξέρετε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης συμπεριλαμβάνει όλο τον νομό Κοζάνης. Και θα είμαι πολύ ευτυχής μέχρι το τέλος του χρόνου, όπου θα κλείσουμε και αυτή τη χρονιά, να έχουμε την ανάλογη συμμετοχή. Ο Δήμος Κοζάνης ακολουθεί και προσπαθεί την κοινωνική πολιτική να την κάνει πράξη. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι στους παιδικούς μας σταθμούς δεν αφήσαμε κανένα παιδί χωρίς να είναι στον παιδικό σταθμό, να τους αφήσουμε απ' έξω. Και συγχρόνως προωθούμε και εδώ που είστε σήμερα το πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια υγεία, όπως θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, τον πληθυσμό μας, τις ενότητες, τις κοινότητές μας, για κάτι καλύτερο πάνω σε θέματα υγείας, διότι η οικονομική κρίση, η ανέχεια που υπάρχει σήμερα, αυτό που συμβαίνει γύρω στην κοινωνία μας, βλέπετε ότι χρειάζεται η κοινωνική πολιτική για να μπορέσουν να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται. Γι' αυτό συστήνουμε να μην γίνεται μέτρηση της θερμοκρασίας ακριβώς μετά από αυτές τις περιπτώσεις. Πώς δημιουργείται ο πυρετός? Διάφορες ουσίες, λοιμώξεις, τοξίνες, δρούν σε κύτταρα της άμυνας του οργανισμού, οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν κάποιες ουσίες. Καλή μενιγκίτιδα, ούτε οι απλοί πυρετικοί σπασμοί έχουν προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο ενός παιδιού. Το ύψος του πυρετού δεν συσχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου. Επίσης, τα αντιβιωτικά δεν έχουν καμιά θέση στην αντιμετώπιση του πυρετού. Η φοβία όμως του πυρετού είναι πολύ μεγάλη για τους γονείς και πιθανόν να μην βρεθεί ο τρόπος να εξαλειφθεί ποτέ. Οι γονείς ανησυχούν πάρα πολύ για τον πυρετό. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη του πυρετού μέχρι να πάρουν τηλέφωνο στο γιατρό είναι από λίγα λεπτά μέχρι μερικές ώρες.